Χαρά σε Ευαγγέλια για τους νέους αγρότες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2016-2017. Η περιφέρεια εξασφάλισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν στους δικαιούχους το επόμενο διάστημα. Οφείλουμε στους νέους αγρότες αυτού του προγράμματος άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε νέους αγρότες που είχαμε τότε που είχαμε εγκριθεί, είχαν εγκριθεί και ήταν επιτυχώντες, κάποιοι επιλαχώντες, κάποιοι απορριπτόμενοι που έγιναν μετά στην πορεία και αυτοί επιλαχώντες και στη συνέχεια πληρώθηκαν. Διότι εκεί με το πρόγραμμα του 2016-2017 πληρώθηκαν όλοι οι νέοι αγρότες και 607 του νομού Ηλίας και 1624, αν θυμάμαι καλά, για όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα νέων αγροτών, ήδη έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι στους φακέλους των δικαιούχων από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προκειμένου να λάβουν μία ακόμα δόση. Αυτοί οι φακέλοι που είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή από τη δική μας την πλευρά θα μεταφερθούν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική διεύθυνση, στην ΒΑΟ, στην Πάτρα, ώστε εκεί να γίνει ο δεύτερος έλεγχος και από εκεί πέρα να σταλθεί ο φακελός τους στον ΠΚΠ για να γίνει η πληρωμή τους για τη δεύτερη δόση. Το τελευταίο πρόγραμμα νέων αγροτών είναι και το ιδανικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Όσοι κατάφεραν να ενταχθούν, η βοήθεια που λαμβάνουν στη μοριοδότηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, καθώς επίσης τους βοηθάει και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο τον οδήγησε να μπει και σε και άλλα προγράμματα, στη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, σε ομάδες παραγωγών, σε αποκεντροποίηση, σε σχέδια βελτίωσης, σε προγράμματα όπως το πρόγραμμα που τρέχει τώρα με τα αρβευτικά. Δηλαδή, έδινε τη δυνατότητα να πάρει πολλά μόρια, πολλούς μπόνους και μεγαλύτερο ποσοστό σε χρηματοδότηση της περιφέρειας, δηλαδή σε ένα σχέδιο βελτίωση ένας νέος αγρότης, με σύγκριση από έναν αγρότη μεγαλύτερης ηλικίας, ήταν 10% παραπάνω. Αν ένας αγρότης στο παιδινό έπαιρνε 50%, ένας νέος αγρότης στο 60%. Παράλληλα, από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας ζητήθηκε παράταση στα σχέδια βελτίωσης για τις γεωργικές κατασκευές, λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν τον νομό. Τώρα τον Οκτώβριο, που είναι η καταληκτική ημερομηνία για το πρώτο αίτημα που πρέπει να κάνει ο κάθε εγκεκριμένος προϋπολογισμός του κάθε αγρότη, το οποίο έχει εγκριθεί για ένα γεωργικό λυκιστήρα, για ένα θερμοκήπιο ή για οτιδήποτε έχει βάλει στο σχέδιο του βελτίωσης, ζητούμε από το Υπουργείο και ως πυρόπληκτη περιοχή να πάει μέχρι και τέλη Δεκεμβρίου, ώστε κάποιοι ελάχιστοι που δεν κατάφεραν αυτές τις μέρες ή το προηγούμενο διάστημα να καταθέσουν φάκελο, να έχουν τον χρόνο μπροστά τους να καταθέσουν το πρώτο τους αίτημα.